Ο Πρωθυπουργό τη Αλβανία Εντι Ράμα μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια τη Συνόδου για το Μέλλον, τονίζοντα τη σημασία τη ειρήνη και τη ανοχή. Υπογράμμισε ότι η Αλβανία είναι παράδειγμα συνύπαρξη και ανεκτικότητα σε μια εποχή παγκόσμιων κρίσεων και αναταραχών. Ένα από τα κύρια σημεία τη ομιλία του ήταν η ανάδειξη τη έδρα του τάγματο των Μπεκτασίδων στην Αλβανία και η μετατροπή τη σε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη θρησκευτική οντότητα στα Τύρανα. Ο Ράμα σημείωσε ότι η αλβανική κυβέρνηση στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει να καταστήσει το τάγμα των Μπεκτασίδων ένα διεθνέ κέντρο ανεκτικότητα και θρησκευτική συνύπαρξη. Ο Ράμα τόνισε επίση την ανάγκη για παγκόσμια συνεργασία, παραδεχόμενο ότι οι ενέργειε τη διεθνού κοινότητα συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ δεν έχουν ανταποκριθεί πλήρω στι προσδοκίε των λαών. Ο κόσμο αντιμετωπίζει αυξανόμενε κρίσει και η ανάγκη για πολυμερείς δράσει είναι πιο επιτακτική από ποτέ, καθώ οι προκλήσει είναι συνδεδεμένε παγκοσμίω. Όσον αφορά το νέο εγχείρημα του Τάγματο των Πεκτασίδων, ο Ράμα εξήγησε ότι η ανακήρυξή του ω κυρίαρχη οντότητα θα δώσει στο Τάγμα την αυτονομία να διαχειρίζεται τα θρησκευτικά και διοικητικά του θέματα κάτι που θα ενισχύσει το ρόλο του ως κέντρο θρησκευτικού διαλόγου και προώθησης της ειρήνης. Ο πληθυσμός των 2,4 εκατομμυρίων της Αλβανίας είναι περίπου 50% μουσουλμανοί με το υπόλοιπο πληθυσμό καθολικούς και ορθόδοξους χριστιανούς και άλλες μικρότερες κοινότητες. Οι μουσουλμάνοι επεκτασίδες αποτελούν περίπου το 10% των μουσουλμάνων στη χώρα σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Η ηγεσία του τάγματο υποδέχθηκε αυτή την πρωτοβουλία θετικά, εξηγώντα ότι το νέο έτο αυτό θρησκευτικό κράτο δεν επιδιώκει πολιτική ισχύ ή αυτονομία, αλλά μόνο την ελευθερία να συνεχίσει τι πνευματικέ και θρησκευτικέ παραδόσει του. Η διοίκηση του νέου αυτού θρησκευτικού κέντρου θα περιοριστεί στον κλήρο και τα άτομα που εμπλέκονται στη διοίκηση του τάγματο με στόχο την προώθηση της θρησκευτικής ειρήνης και του διαλόγου σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τους New York Times, το αυτόνομο και ανεξάρτητο κρατήδιο θα ονομάζεται κυρίαρχο κράτος του τάγματος Μπεκτασί, ένα τάγμα σιτών Σούφι που ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα στην Τουρκία και θα έχει το 1 τέταρτο του μεγέθους της πόλης του Βατικανού. Το μουσουλμανικό κρατήδιο θα έχει έκταση 100.000 στρεμάτων και θα έχει τη δική του διοίκηση, διαβατήρια και σύνορα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.